Τι λέει Λίγο... το για όλα αυτά. Λίγο διάστημα... Και είναι η θέση. Λίγο διάστημα πριν μπούμε πραγματικά σε νέα φάση ύφεση στην παγκόσμια οικονομία γιατί προ τα εκεί πάνε τα πράγματα είναι τουλάχιστον ε, άσκοπο να συζητάμε <συσίλια> ότι θα μπορέσουμε με καλή θέληση, όπω είπαν οι συνομιλητέ και τα λοιπά και από τι δύο πλευρέ, να βάλουμε φρένο στο παιχνίδι των δισεκατομμυρίων ευρώ που παίζεται για τα κοιτάσματα του ορυκτού πλούτου, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου <συσίλια> που βρίσκεται <συσίλια> <συσίλια> στην ανατολική, <συσίλια> α... <Λέβαια. Μελβά>. <συσίλια> ανατολική, Μεσόγειο. <συσίλια> και στο, <συσίλια> και, στο... <συσίλια> και στο... <συσίλια> <συσίλια> αφήστε κύριε Βαρεμένη, <συσίλια> εγώ δεν διέκοψα, δεν καθόλου. Και αυτή η συζήτηση για να κάνουμε και ένα <συσίλια> σχόλιο που έγινε πριν, η αντιπαράθεση, είναι μόνο και μόνο πραγματικά για να ανεβαίνει η κυκλοφορία του αίματο το πρωί. Γιατί και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι παίζει, μολικά. ένα ρόλο στην δεν υγεία. Α, <χαιραιδί> όμω. <χαιραιδί> συνολικά. <χαιραιδί> συνολικά. <χαιραιδί> συνολικά. Όσο συνολικά. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά στην Τουρκία και όσον αφορά συνολικά για την διεθνή πορεία τη χώρα, όπω το α πούμε σε εισαγωγικά, δεν αμφισβητούν ο ένα τον άλλον. Δεν αλλά... αμφισβητούν ούτε την ιερή προσήλωση στο ΝΑΤΟ, ούτε την ιερή προσήλωση αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2004, κοιτάξτε όμω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, Ναι, δεν θα λέμε τα ίδια, αλλά κοιτάξτε. Η Τουρκία, ίδια το 2004, όμως, η Τουρκία, είναι δεν είναι, γενικά, η Τουρκία δεν είναι γενικά μια ισχυρή χώρα. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή νατοϊκή χώρα. Ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμμαχο των ΗΠΑ. Λοιπόν, δεν είναι ζήτημα προσωπικών σχέσεων του τον Τραμπ Νατώ, το Τραμπ με τον Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ φταίει. Βεβαίω φταίει το ΝΑΤΟ. Γιατί και το διεθνέ δίκαιο το οποίο επικαλούνται σήμερα. Μα το διεθνέ δίκαιο δικαιολόγησε την εισβολή στη Λιβύη. Το διεθνέ δίκαιο τη δικαιολόγησε. Το διεθνέ δίκαιο μέσα σε εισαγωγικά όπω υπάρχει σήμερα. Δημιούργησε αυτό το πρόβλημα. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιούργησε αυτό λέτε, το πρόβλημα. Εσεί λέτε η Ελλάδα τι πρέπει λέμε. να κάνει, λοιπόν, κύριε Νικολάου, εδώ που δεν μπορεί, δεν μπορεί, ο ελληνικό λαό πρέπει να έχει συνείδηση του τι συμβαίνει, πρέπει να αξιοποιήσει την εμπειρία του, η λογική του εφησυχασμού είτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τα είναι κοντά τα γεωτρύπα, να δεν φτάνουν να τρυπήσουν, mm -hmm. είτε με το κάνει λάθο η Τουρκία του κυρίου Δένδια κτλ., δεν φτάνουν πουθενά. Το να παίζει η Ελλάδα το ρόλο του σημεοφόρου των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιοχή δεν έχει θετικά αποτελέσματα ούτε για τη χώρα ούτε για το λαό τη. Δείτε ότι παρά. Σκεφτείτε Παρά... τώρα να κάναμε πράξη αυτό που λέει σας... το Κουκουέ να ήμασταν εκτό ΝΑΤΟ. Μα, μα θα ήταν η μα, Ελλάδα είμαστε, σήμερα. Μα είμαστε μέσα. Με ποιο, θέλετε με... να θέμα με, με, δηλαδή με, με... η Ελλάδα. Με όλου. Με κανέναν. Είμαστε, είμαστε μέσα. Με, δηλαδή. Είμα, θα σας πω, Λοβερδο, με είμαστε μέσα, δηλαδή. Θα σα πω κύριε Λοβέρδο. είμαστε μέσα. Με ποιον συμμαχίζει. Δεν θέλετε να προσπαθήσετε να σα Αφήστε να σα απαντήσω. Τι σα πειράζει. Είμαστε μέσα και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν μπορεί να διασφαλίσει όχι τα κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία τα καταπατάω Αυτό λένε κάποιοι, κύριε Νικολάη. Μα ούτε και του Έλληνε παραγωγού. Που δεκάδε προϊόντα του είναι στι λίστε των δασμών που επιβάλλει οι, νομε... οι Ηνωμένε Ινομε, Άρα, Άρα το ζήτημα είναι. Αυτέ είναι συμμαχίε οι οποίε δεν ωφελούν τον ελληνικό λαό. Από όπου και να το δει. Χρειάζεται σήμερα να αυξήσει την, την να αυξήσει την πάλη. Να αυξήσει την πάλη ενάντια στην εταιρική σχέση Ηνωμένων Πολιτείων Εκτό συμμαχία, θα ήμασταν ασφαλέστεροι, λέτε ω χώρα. Λέμε ότι όσο, όταν είσαι μέσα σε μια συμμαχία τέτοιου χαρακτήρα, υπεριαλιστική επιθετική, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το ΝΑΤΟ, αυτό έχει πάρα πολλού περιορισμού. Σε περιορίζει πρώτα απ' όλα από το να έχει κοινά εποφελεί σχέσει με όλε τι χώρε του κόσμου, βάζει πολλά εμπόδια και βεβαίω σε δυσκολεύει ναι. από το να έχει μια πολιτική αυτόνομη, η οποία να βάζει μπροστά τα συμφέροντα τη εργατική και του λαού. Μες. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά, εμεί λέμε Απλώς ότι χρειάζεται. Και τώρα ο Λάος... λέμε ότι έχουμε ένα γείτονα δίπλα. Ο οποίο είναι συγκεκριμένο. Και θα γείτονες, τον έχουμε μπροστά μα όλα τα χρόνια. Αυτοί, Άρα αυτό απέναντι το σε αυτή την τουρκική επιθετικότητα, τι κάνουμε. Απέναντι σε αυτή την τουρκική επιθετικότητα, δεν λύνει το πρόβλημα με το να του χαϊδεύει τα ανατοϊκά αυτιά. Πώ το λύνει. Δεν το λύνει. Το λύνει με το να αλλάξει ρότα συνολικά στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν μπορεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Για το εθνικό μα θέμα ε, τώρα. Τι για το εθνικό θέμα μιλάω. <laughs> μα μου λέτε για μα την κοινωνία. Ε, γιατί δεν είναι. ο Έλληνα πολίτη, δηλαδή ο Έλληνα εργαζόμενο, ε, είναι, είναι, κάπου αλλού. έχει μεταναστεύσει. Είναι Έλληνε και άλλο πώ αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα. Ένα εθνικό γιατί, ζήτημα. Γιατί, γιατί σε μια πιθανή όξυνση και σε μια πιθανή σύγκρουση Ελλάδα-Τουρκία, όπω και αν γίνει αυτό και με πολιτικού στρατιωτικού όρου. Είναι πιθανό να γίνει, λέτε. Εμεί βλέπουμε ότι η όξυνση των σχέσεων που να φτάσει και, σε αυτή και στο ζήτημα τη αναμέτρηση δεν είναι έξω από τι πιθανότητε σήμερα. Αυτό το μάρμαρο για άλλη μια φορά, ποιο θα κληθεί να, να το λύσει. Mm -hmm. Θα κληθεί να το ότι τα παιδιά τη ελληνική εργατική τάξη και που θα πάνε από πολεμήσουν